Θα διαβάσουμε τη χάρη του Κυρίου μας από τη σελίδα 542. Είναι ο ψαλμός ξι ε. 542 ψαλμός ξι ε και διαβάζουμε από το 9 εδάφιο. 542 ξι ε 9. Επισκέπτεσαι την γην και ποτίζεις αυτήν. Υπερπλουτίζεις αυτήν. Ο ποταμός του Θεού είναι πλήρης υδάτων. Ετοιμάζεις τον σύτον αυτών. Επειδή ούτω διέταξας, τα αυλάκια αυτής ποτίζεις. Εξομαλίζεις τους βόλους αυτής. Απαλύνεις αυτήν διασταλακτής βροχής. Ευλογείς τα βλαστήματα αυτής. Στεφανώνεις το έτος με τα αγαθά σου και τα ίχνη σου σταλάζουσιν πάχος, σταλάζουσιν ευωσκέ της ερήμου και οι λόφοι περιζώνονται χαράν, επεδιάδες είναι ενδεδημένε πίμνια και εκυλάδες σκεπασμένε υποσίτου, αλλά λάζουσιν και έτη υμνολογούσιν. Αμήν. Δόξα στον Κύριο. Αυτά τα εδάφια τα οποία μόλις διαβάσαμε, στην πραγματικότητα δεν λένε τίποτε άλλο παρά το τι ακριβώς κάνει η παρουσία του Θεού σε εκείνον που τη γεύεται. Υπάρχει Θεός? Υπάρχει παρουσία Θεού? Στην παρουσία του Θεού αλλάζει η ψυχοσύνθεση και ο χαρακτήρας του ανθρώπου. Στην παρουσία του Θεού ο άνθρωπος αλλάζει αντιλήψεις, φωτίζεται ο νους, γεμίζει η καρδιά και δεν έχει ανάγκη ούτε από αναγνωρίζεις, ξεπερνάει τις εξουθενήσεις και επιπλέον δεν έχει ανάγκη να ξεδιψάσει κάπου αλλού. Όλα αυτά συμβαίνουν μόνο στην παρουσία του Θεού. Στην παρουσία του Θεού ο άνθρωπος είναι πλήρης και όλα τα υπόλοιπα είναι υποκατάστατα. Εκεί συνειδητοποιεί ότι ο άνθρωπος δεν έχει ανάγκη τίποτα και κανέναν. Στην παρουσία του Θεού μπορεί να ζει πλήρης. Ο Θεός τώρα την παρουσία του την κατεβάζει? Ναι ή όχι? Θέλει ή δεν θέλει? Και εδώ τώρα βλέπουμε ότι ο ψαλμωδός Διαγίου Πνεύματος μας αποκαλύπτει πρώτον τις βουλές του Θεού και δεύτερον τι κάνει εμπράκτος αυτή η παρουσία στον άνθρωπο. Λέει λοιπόν στο 9, επισκέπτεσαι τη γη. Κάποιοι λένε ότι αυτά είναι παραμύθια, κάποιοι λένε ότι δεν υπάρχει Θεός, κάποιοι λένε ότι όλα αυτά είναι μυθοπλασίες και φαντασίες. Εμείς όμως γνωρίζουμε εμπειρικά ότι εσύ Κύριε επισκέπτεσαι την γη. Διότι διερωτήθη τις εν την ημέρη λέγον, τις είναι ο άνθρωπος ώστε να επισκέπτεσαι αυτόν? Και αλλού πάλι λέγει ότι εξήλθε ο Σπύρον δια να σπείρει. Βγήκε ο Θεός και σήμερα και αυτό το πρωινό για να σπείρει, για να μιλήσει. Και σπέρνει παντού. Πού θα πέσει ο σπόρος εξαρτάται από εκείνον που ακούει. Αν θα είναι τσιμέντο, αν θα είναι πέτρα ή αν η καρδιά του θα είναι γη αγαθή. Ένα είναι το βέβαιο όμως, ότι ο Κύριος επισκέπτεται την γη. Εάν μάλιστα η γη είναι αγαθή, τότε αυτός ο λόγος ό,τι σπείρει πιάνει. Και αρχίζει η καρποφορία. Καρποφορία σημαίνει αλλαγή χαρακτήρα, φωτισμός νοός, συντετριμένη καρδία. Για να είναι όμως αγαθή η γη, θα πρέπει προηγουμένως να την έχει σκάψει κάποιος. Ποιος? Το άρωτρο του Πνεύματος του Αγίου. Και εκεί έχει νόημα η προσευχή, η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου πριν το κήρυγμα, αλλά και μετά το κήρυγμα. Το βέβαιο είναι ότι ο άνθρωπος λαμβάνει επίσκεψη Θεού και ότι ο Θεός αρέσκεται να επισκέπτεται την γη. Το έχει κάνει κατ' επανάληψη και αν θέλεις μπορεί να το κάνει και σήμερα. Επισκέπτεσαι λοιπόν την γη και τι κάνεις αυτήν τη γη? Ποτίζεις αυτήν.
λέει ο Παύλος, ο Θεός συνεπεμαρτύρει στον λόγον του διασημείων τεραστίων θαυμάτων και με διανομάς Πνεύματος Αγίου κατά την θέλησην αυτού. Και γιατί λέει κατά την θέλησην αυτού? Γιατί θέλει ο Κύριος να μας επισκεφθεί όλους σήμερα με δύναμη. Γι' αυτό το λέει. Και πώς επισκέπτεται το Θεός? Με σημεία, με τεράστια, με θαυμάσια, αλλά και με διανομές Πνεύματος Αγίου. Και λέει ο Κύριος, καθώς έκραζε την ημέρα της εορτής, όποιος διψά, όχι για νερό, αλλά για έναν υψηλότερο τρόπο ζωής, όποιος διψά για Θεό, όποιος διψά για οδηγία Πνεύματος Αγίου, όποιος διψά για κάτι άλλο που τον κάνει απολύτως ευτυχή, ας έρχεται σε μένα να πίνει και όχι στα λασπόνερα του κόσμου τούτου. Και τότε ποταμί ύδατος ζώντος θέλου συνρεύσει εκ της κοιλίας αυτού. Τούτο δε έμελε, δεικνύον με ποιον τρόπο έμελε να λάβουν οι πιστοί Πνεύμα Άγιον. Αυτός είναι ο ποτισμός, η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Και όταν ο άνθρωπος νιώθει αυτά τα ύδατα να βγαίνουν μέσα από την ψυχή του και δια ξένων γλωσσών να απευθύνονται στον Πατέρα, τότε και ο ίδιος ξεδιψάει, αλλά ξεδιψάει και τους άλλους που έρχονται κοντά του. Δεν τους μολύνει με κουτσομπολιά, τους ξεδιψάει με τον ποταμό του Πνεύματος του Αγίου. Επισκέπτεται λοιπόν ο Θεός την γη και την δροσίζει, την ποτίζει δια των ενεργειών του Πνεύματος του Αγίου. Και μάλιστα λέγει και υπερπλουτίζει σε αυτήν. Υπερπλουτίζει την γη μου, την καρδιά μου, δηλαδή την γεμίζει με αποκαλύψεις, με βεβαιότητες, με σιγουριές και με αναγγελίες των μελώντων αγαθών. Την υπερπλουτίζει με την ειρήνη του, διότι της αναγγέλει τα μέλλοντα. Της δείχνει την αιώνια προοπτική, γι' αυτό ηρεμεί τώρα. Γιατί όταν ο άνθρωπος νιώσει ότι είναι αιώνιος, τότε το παροδικό το ξεπερνάει. Όταν δεν έχει αίσθηση αιωνιότητος, τότε δεν μπορεί να ξεπεράσει ούτε ένα άγριο βλέμμα, ούτε έναν περιφρονητικό λόγο. Τίποτα δεν μπορεί να ξεπεράσει. Δεν μιλάμε για αρρώστιες, για ανεργίες, για οτιδήποτε άλλο, ούτε τα αυτονόητα. Ούτε την κακοκεφιά της συζύγου δεν μπορεί να ξεπεράσει, αν δεν έχει αίσθηση αιωνιότητος. Γι' αυτό λέει εδώ ότι υπερπλουτίζει την γη, δηλαδή την πλουτίζει σε πληροφορία αιωνίου προοπτικής. Ο ποταμός του Θεού είναι πλήρης υδάτων. Δεν είναι απλά μια αναφορά, ο ποταμός του Θεού είναι πλήρης υδάτων, αλλά διαβάζεται εμφαντικά ως εξής: ο ποταμός του Θεού είναι πλήρης υδάτων. Πού πας να πληρωθείς? Πού πας να ξεδώσεις? Σε τι πας να ξεσκάσεις? Πού πας να δραπετεύσεις? Πού νομίζεις ότι θα βρεις λύση? Πού θα λάβεις απάντηση? Στα κτίσματα? Σε αυτά που ο κόσμος προσφέρει? Σε πρόσωπα? Σε χόμπι? Σε καταστάσεις? Σε τι? Ο ποταμός του Κυρίου είναι πλήρης υδάτων. Σε αυτόν τον ποταμό θα ξεδιψάσεις, γιατί εκεί θα σου μιλήσει ο Θεός. Αν ο Θεός σου μιλήσει, τότε τα πάντα ξεπερνιόνται. Όχι ότι τα πάντα λύνονται. Τα αφήνει να υπάρχουν ο Θεός για να μην σε χάσει. Τα προβλήματα δεν λύνονται, αλλά τα προβλήματα ξεπερνιόνται. Και πώς ξεπερνιόνται? Μέσα από την πληρότητα του ποταμού. Ο ποταμός του Θεού λοιπόν είναι πλήρης υδάτων. Άρα, όταν ο άνθρωπος, όσο αμαρτωλός κι αν είναι, όσα σφάλματα κι αν έκανε, εξομολογηθεί στον Θεό, σηκώσει τα χέρια του ψηλά, επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου και το αίμα αυτού, τότε ο Κύριος θα τον ποτίσει με Πνεύμα Άγιον. Θέλεις να σε ποτίσει ο Θεός με Πνεύμα Άγιον? Έχει συνειδητοποιήσει ότι το μόνο πράγμα που σου λείπει είναι η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου? Δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Εάν σε πληρώσει ο Θεός με Πνεύμα Άγιο, τότε γίνεσαι όλος φως, άρα ξέρεις τι να κάνεις. Γίνεσαι όλος οφθαλμός, άρα διακρίνεις τα πάντα. Γίνεσαι όλος αυτιά,
δεν αφήνεις ούτε λέξη από τα λόγια του Κυρίου να πέσει κάτω, τότε γίνεσαι φωτιά. Δηλαδή, κατακαίεται μέσα σου κάθε τι που σε δουλώνει και σε δεσμεύει. Και πες μου σε παρακαλώ, εάν ο ποταμός αυτός σε ποτίζει, τι να τα κάνεις τα δεκανίκια, τι να τα κάνεις τα υποκατάστατα του κόσμου τούτου. Πες μου σε παρακαλώ, τι να σου προσφέρει η τηλεόραση, η ταινία, το αθλητικό γεγονός, το talk show, οι ατέρμονες πολιτικές συζητήσεις, το ψάρεμα, το κυνήγι, οι παρεούλες, τα κουτσομπολιά. Θα μου πεις, όλα θα τα ενοχοποιήσουμε, τίποτα δεν ενοχοποιούμε. Αλλά πες μου σε παρακαλώ, εάν ο Θεός μιλάει και εσύ τον ακούς, εάν ο Θεός σε επισκέπτεται και εσύ τον απολαμβάνεις, πες μου σε παρακαλώ, τι ανάγκη έχεις από δεκανίκια, τι ανάγκη έχεις από υποκατάστατα, τι να τον κάνεις, πες μου σε παρακαλώ, τον Αβανά και τον Φαρφάρ, τους ποταμούς της Ασσυρίας, τη στιγμή που υπάρχει ο Ιορδάνης που καθαρίζει τη λέπρα. Πες μου εσύ τώρα, πες μου, τι να τα κάνεις όλα αυτά. Δεν σου χρειάζονται. Τα πάντα είναι εδώ στο νου. Η φαντασία είναι που δημιουργεί στον άνθρωπο τις ανάγκες. Η εμπειρία του Πνεύματος του Αγίου ελευθερώνει τον άνθρωπο από όλα αυτά. Ο ποταμός λοιπόν του Θεού είναι πλήρης υδάτων. Δεν του λείπει τίποτα. Μπες σε αυτό τον ποταμό ή άφησε τον να ρεύσει από μέσα σου δια ξένων γλωσσών και θα συνειδητοποιήσεις μετά από κανένα δυο ώρες ότι δεν έχεις ανάγκη τίποτα και κανέναν. Το μόνο που έχεις ανάγκη είναι να βοηθάς κόσμο και να πληρώνεσαι με τον Θεό. Τίποτα άλλο δεν έχεις ανάγκη. Η μόνη ανάγκη που έχεις δεν είναι να σου είναι οι άλλοι χρήσιμοι, αλλά να είσαι εσύ στους άλλους χρήσιμος. Γιατί όσο πιο πολύ χρήσιμος είσαι στους άλλους, τόσο πιο πολύ ο Θεός θα σε πληρώνει με Πνεύμα Άγιο για να μπορείς να είσαι χρήσιμος στους άλλους. Ο ποταμός του Θεού είναι πλήρης υδάτων. Δεν έχεις απαιτήσεις από κανέναν πια να κάνεις εσένα ακόμη και εκείνο που υποχρεούται. Μέσα σε αυτή την πληρότητα του ποταμού είσαι τόσο αυτάρκης, υπάρχει τέτοιο ξεχύλισμα που με αυτό το ξεχύλισμα επιθυμείς πια να προσφέρεις στους άλλους και να λες αυτό που λέει ο Παύλος. Αν και εγώ από σας αγαπώμενο λιγότερο, ιδού εγώ σας αγαπώ περισσότερο. Πώς τα κατάφερες, Παύλο? Δεν είναι τίποτα. Είναι ο ποταμός του Κυρίου που πληρώνει τα πάντα, που είναι πλήρης. Αυτό είναι όλο. Μα δεν έχω δουλειά. Μα με έχουν αδικήσει. Ο ποταμός του Κυρίου είναι πλήρης. Του λέει τον καιρό της πείνας ο Κύριος στον Ηλία. Έχει υπάρξει ξηραήλα, έτσι, ξηρασία 3 έτη και. Του λέει, ζει Κύριος ο Θεός μου έμπροσθεν του οποίου παρίσταμε. Και του δίνει οδηγία, γιατί όταν ένας άνθρωπος μέσα στην ξηραήλα και μέσα στην πείνα στέκεται στην προσευχή, είναι θέμα χρόνου ο Θεός να του δείξει κατεύθυνση. Μην αμφιβάλλεις, όσο αμαρτωλός κι αν είσαι, όσο κι αν έχεις πέσει, στην προσευχή θα έρθει η στιγμή που θα σου μιλήσει. Και τι του λέει? Θα πας, του λέει, και θα κατοικείς στο χήμαρο Βοσόρ και εκεί εγώ έχω προστάξει τα κοράκια να σε τρέφουν. Δηλαδή, εσύ θα πηγαίνεις και θα πληρώνεσαι με Πνεύμα Άγιον και τα βιωτικά σου θα τα αναλαμβάνω εγώ. Αυτό είναι. Στο χήμαρο θα πας. Θα ποτίζεσαι από το χήμαρο και εγώ θα φροντίζω, θα επιστρατεύω ακόμη και την άλογη φύση, τα κοράκια. Τα κοράκια θα γίνουν οι μπάτλερ σου. Θέλεις να έχεις τον κόρακα για μπάτλερ, για υπηρέτη? Τέτοια κάνει ο Θεός σε εκείνους που μένουν στην προσευχή και δεν σκληραίνονται επειδή ο Θεός επέτρεψε αυτό ή εκείνο, αλλά συνειδητοποιούν ότι τελικά αυτό που ο Θεός επέτρεψε και το θεωρώ τόσο δυσάρεστο είναι αιτία μυρίων αγαθών, γιατί μέσα σε αυτό θα δω τα θαυμάσια του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν ο ποταμός του Κυρίου είναι πλήρης υδάτων. Μην προσπαθήσεις να ξεδιψάσεις αλλού, ματαιώνεσαι, χάνεις το χρόνο και τελικά γεμίζεις
με απογοήτευση και μαρασμό. Η αιτία του μαρασμού σου δεν είναι τα συμβάντα, αλλά είναι ο τρόπος που βλέπεις τα συμβάντα. Και πώς να τα δεις τα συμβάντα όπως τα βλέπει ο Θεός, άμα δεν πληρώνεσαι με Πνεύμα Άγιο. Άμα δεν μένεις στην προσευχή και να πεις, Κύριε, δείξε μου, άγγιξέ με, μίλησέ μου. Ο ποταμός λοιπόν του Θεού είναι πλήρης υδάτων. Λέει στη συνέχεια, ετοιμάζεις τον σύτον αυτόν. Μέσα από τον ποταμό δηλαδή, δίνεις λόγο. Μέσα από τον ποταμό, μέσα από την πλημμύρα του Πνεύματος του Αγίου, μέσα δηλαδή από τις ξένες γλώσσες, στην προσευχή, ετοιμάζεσαι να δώσεις ένα μήνυμα που θα θρέψει την ψυχή για να μην βλέπει οφθαλμαπάτες, για να μην παρασύρεται. Ετοιμάζεις λοιπόν τον σύτον αυτόν, επειδή ούτω διέταξες. Έτσι αποφάσισες, Κύριε, να μιλάς στον άνθρωπο. Πώς? Δια Πνεύματος Αγίου. Μόνο δια Πνεύματος Αγίου. Ούτε δια δυνάμεως, ούτε δια ισχύως ανθρωπίνης, αλλά μόνον δια του Πνεύματος του Αγίου. Είναι καιρός να γίνουμε εκκλησία Πνεύματος Αγίου. Είναι καιρός να γίνεις άνδρας και κόρη Πνεύματος Αγίου. Δεν έχεις ανάγκη κάτι παραπάνω. Άφησε τον Θεό να σε πληρώσει με Πνεύμα Άγιο και φροντίζει για όλα εκείνος. Θα σου δείξει δια των γεγονότων, μέσα στον χρόνο, πού ακριβώς θα οδηγήσει τα πράγματα. Άνοιξε το στόμα σου, λέγει Κύριος, και εγώ θέλω γεμίσει αυτό. Εκεί είναι τώρα το μυστικό. Εκεί είναι το κλειδί. Αν το καταλάβεις, θα δεις την χάρη του Χριστού στη ζωή σου. Αν δεν το καταλάβεις, θα ζεις μέσα στο σκοτάδι. Δηλαδή, μέσα στην άγνοια του τώρα που προκαλεί ανασφάλεια και πανικό για το αύριο. Μα ο Θεός δεν ξέρει το αύριο. Σε έφερε στην ύπαρξη για να σε καταστρέψει. Σε έφερε στον κόσμο αυτό για να σε χαλάσει. Λέει στο 10 εδάφιο, τα αυλάκια αυτής ποτίζεις. Τα αυλάκια της γης, τα αυλάκια της καρδιάς, τα αυλάκια της ζωής μου, εσύ τα ποτίζεις. Δηλαδή, ο Κύριος ποτίζει όπου υπάρχουν ριάκια. Ο Κύριος ποτίζει όπου υπάρχει σκάψιμο. Γι' αυτό λέει τα αυλάκια αυτής ποτίζεις. Ό,τι σκάψεις θα στο ποτίσει ο Θεός. Τι σημαίνει να σκάψω? Μένω στην προσευχή όσο μπορώ, μένω στην νηστεία όσο μπορώ και μέσα σε αυτό το σκάψιμο εξομολογούμε τα πάντα στο Θεό. Αυτό είναι σκάψιμο. Ο συνδυασμός προσευχής, νηστείας, εξομολόγησης στον Κύριο είναι ένα σκάψιμο. Γιατί ο άνθρωπος που εξομολογείται σκάβει το εγώ, τον αρκισικό αυτόν εαυτό, αυτό τον ψεύτικο εαυτό. Πρέπει να τον σκάψω, πρέπει να τον συντρίψω. Είναι η αιτία που δεν ακούω τη φωνή του Θεού, τα θέλω μου, η γνώμη μου. Αυτά που δεν θέλω να εγκαταλείψω, αυτά που δεν θέλω να αφήσω γιατί θεωρώ ότι εξαρτώμαι από αυτά. Μπαίνει λοιπόν ο άνθρωπος στην νηστεία για να συντριφθεί ο εγωισμός. Μπαίνει στην εξομολόγηση για να χτυπήσει τον εαυτόν του, να έρθει σε σύγκρουση ο άνθρωπος με τον εαυτό, με τον ψεύτικο εαυτό. Και τότε εκεί σε αυτά τα αυλάκια, σε αυτό το σκάψιμο, με κασμά την προσευχή, την νηστεία, έρχεται ο Θεός και αρχίζει και βρέχει και μιλάει και μιλάει και ενεργεί και γεμίζει και γεμίζει. Τα αυλάκια αυτής ποτίζεις. Όταν ο άνθρωπος ποτίζεται, το επόμενο βήμα ποιο είναι? Εξομαλίζεις τους βόλους αυτής. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος ποτίζεται, τότε αλλάζει ο χαρακτήρας του. Εξομαλύνεται. Το Πνεύμα το Άγιον κάνει αφαιρέσεις, λιμάρι. Είναι σαν ένα γλύπτη που φτιάχνει τον άνθρωπο, φτιάχνει το δημιούργημά του. Πριν το πότισμα, ο άνθρωπος είναι γεμάτος εξογκώματα αιχμηρά, δεν τολμάς να τον πλησιάσεις. Όταν όμως πέσει η βροχή του Πνεύματος του Αγίου, εξομαλύνεται ο άνθρωπος, ταπεινώνεται, παραδέχεται, μεταμορφώνεται, αλλάζει, εξομαλύνεται.
είναι πλέον ομαλός, μπορεί να συνεννοηθεί μαζί του ο Θεός. Αν μπορεί να συνεννοηθεί μαζί σου ο Θεός, τότε μπορεί να συνεννοηθεί και κάθε άνθρωπος. Λέει στη συνέχεια, απαλύνεις αυτήν διασταλακτής βροχής. Άρα, ο μοναδικός που μπορεί να απαλύνει την καρδιά που έχει σκληρύνει με πρόσωπα ή με καταστάσεις, είναι ο παράκλητος. Γι' αυτό λέει, απαλύνεις αυτήν διασταλακτής βροχής. Που σημαίνει ότι ο Θεός, όταν επισκέπτεται και πληρώνει με Πνεύμα Άγιο, μαλακώνει καρδιές, μεταμορφώνει συνειδήσεις, δίνει διαφορετική οπτική γωνία των πραγμάτων. Τότε βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γι' αυτό μαλακώνεις. Πότε σκληραίνει η καρδιά? Όταν τα βλέπει τα γεγονότα πολύ πολύ προσωπικά. Τότε σκληραίνει η καρδιά. Τα βλέπει με έναν πάρα πολύ ιδιωτικό τρόπο. Με έναν αυστηρά ιδιωτικό τρόπο. Έναν τρόπο ο οποίος δεν μπαίνει στη διαδικασία να πει, για να κάνω ένα μέτρο παραδίπλα, μήπως εδώ που είμαι δεν το βλέπω καλά. Όταν ο άνθρωπος πληρούται Πνεύματος Αγίου, μετατοπίζεται προς την κατεύθυνση που βλέπει τα πράγματα ο Θεός. Αν βλέπεις τα πράγματα από εκεί που τα βλέπει ο Θεός, τότε αλλάζεις οπτική γωνία και μαλακώνεις. Πότε ένας άνθρωπος δεν μαλακώνει? Όταν επιμένει πεισματοδός στην οδόν του. Όταν αρνείται να μετακινηθεί κατά την φορά του Αγίου Πνεύματος. Απαλύνεις λοιπόν την καρδιά δια σταλακτής βροχής και ευλογείς τα βλαστήματα αυτής. Επομένως, το αποτέλεσμα της πλήρωσης με Πνεύμα Άγιον είναι η αλλαγή κλίματος. Το εξωτερικό περιβάλλον δεν έχει αλλάξει. Το εσωτερικό περιβάλλον όμως έχει διαμορφωθεί. Γιατί και πώς? Έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με αυτό που του δείχνει ο Θεός. Όταν ο Θεός δείχνει πράγματα δι' Αγίου Πνεύματος, τότε η θεωρία των οφθαλμών δεν έχει κανένα νόημα. Γι' αυτό και στον προφήτη θα πει για τον Κύριο, ότι ο Κύριος έχει κάποια χαρακτηριστικά, μεταξύ των οποίων ότι δεν βγάζει συμπεράσματα σύμφωνα με τη θεωρία των οφθαλμών ή σύμφωνα με την ακρόαση των οτίων. Βλέπει δηλαδή όπως βλέπει ο πατέρας. Μπορώ να δω εγώ με τα γυαλιά του πατέρα? Άμα μου τα φορέσει, μπορώ. Αλλά για να μου τα φορέσει θα πρέπει να με βρει στα γόνατα. Αλλιώς πώς θα μου φορέσει τα γυαλιά του? Θέλεις τους φακούς επαφής του Κυρίου? Αυτό είναι το ερώτημα. Θέλεις να βλέπεις όχι με αυστηρά ιδιωτικό τρόπο, αλλά με τον τρόπο του Θεού, όπως βλέπει εκείνος τα πράγματα. Στεφανώνεις το έτος με τα αγαθά σου. Αφήνεις δηλαδή ανεξίτηλη τη σφραγίδα σου σε εκείνους που γονατίζουν και περιμένουν την πόρα. Αφήνεις ανεξίτηλη την σφραγίδα σου σε εκείνοι που διψάνε για να ακούσουν τη φωνή σου, τα λόγια σου. Επιπλέον και τα ίχνη σου σταλάζουσιν πάχος. Δηλαδή, από που περνάει η παρουσία του Κυρίου, αφήνει πίσω της συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σημάδια. Δηλαδή, χορτασμός εφροσύνης. Ο άνθρωπος πλέον είναι βέβαιος. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, ο δε βεβαιών ημάς με θυμών είναι ο Χριστός. Με ποιον τρόπο? Όσοις και έδωκε εν σημάς τον αραβώνα του Πνεύματος. Όταν αισθάνεσαι, όταν γεύεσαι ότι είσαι αραβωνιασμένος, τότε ησυχάζεις. Λες θα με παντρευτεί, λες θα ενωθεί μαζί μου, θα με επισκεφτεί. Δεν μπορεί. Λέει στο 12, σταλάζουσιν ευωσκέ της ερήμου. Σταλάζουσιν παρουσίας Θεού ποιοι? Οι βοσκές της ερήμου. Πού βόσκεις? Πού βόσκεις? Πού ξεδίνεις? Πού δραπετεύεις? Πού σπαταλάς το χρόνο σου? Πού προσπαθείς να βρεις ανάπαυση και ξεκούραση? Από πού περιμένεις να βρεις λύση? Ποιος είναι ο σύμβουλός σου? Σταλάζουσιν ευωσκέ της ερήμου. Έξω από τον κόσμο μιλάει ο Θεός.
Γι' αυτό και λέει και για τον Ιωάννη. Και ενώ δε ευρίσκεται ο Ιωάννης εν τη ερήμο, λόγος παρακυρίου έγινε προς τον Ιωάννη εν τη ερήμο. Ο λόγος του Κυρίου δεν έδωθη στον Ιωάννη ενώ έβλεπε ίντερνετ ή ενώ σέρφαρε στο ίντερνετ ή έβλεπε, ξέρω εγώ, τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας. Έτσι. Αυτά πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε. Ο Ιωάννης τρέφεται με ακρίδες μέλι άγριο, έχει μία αναλαξιά και μένει στην έρημο. Και θέλοντας να δώσει με αυτόν τον τρόπο ένα μήνυμα ότι εγώ μένω στην έρημο και δεν είμαι δυστυχισμένος, διότι μπορεί εγώ να μην έχω αυτά που εσείς θεωρείτε ως ευτυχία, αλλά έχω τη φωνή του Θεού. Φωνή βοώντος πού? Εν το καζίνο, εν το θέατρο, εν το κινηματογράφο, εν το σταδίο, το αθλητικό, πού? Φωνή βοώντος εν τη ερήμο, πουθενά αλλού. Αυτή τη φωνή θα την ακούσεις να βοά μόνο στην έρημο. Εκεί θα σου μιλήσει ο Θεός. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Εάν προσπαθήσεις με άλλα υποκατάστατα να συντηρηθείς, πέταξε το πουλάκι. Θα ακουστεί η σάλπιγγα και δεν θα την ακούσεις. Θα την ακούσεις, αλλά δεν θα την ακούσεις, θα είναι σαν να μην την ακούσεις. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, αδέλφια. Έξω από τον κόσμο, έξω από οτιδήποτε είναι εκοσμικευμένο, για να ακούσουμε τη φωνή του Θεού. Αλλιώς δεν θα ακούμε τη φωνή του Θεού. Υπάρχουν χίλιες δυο φωνές και θα μπερδέψουμε τη φωνή του Θεού με όποια φωνή βολεύει τον ναρκισσικό εαυτό μας ή με όποια φωνή επιβεβαιώνει τον ψευδή εαυτό. Γιατί και ο Φαρισαίος έχει έναν ψευδή εαυτό, χωρίς να λέει ψέματα. Γιατί και αποδεκατίζει και ελεημονεί και νηστεύει, δεν λέει ψέματα, δεν λέει ψέματα, είναι όμως ψευδής ο εαυτός του. Είναι λάθος η εικόνα που έχει για τον εαυτό του. Σταλάζουν λοιπόν οι βοσκές της ερήμου, εκεί θα σου μιλήσει. Μην το ψάχνεις. Και οι λόφοι περιζώνονται χαρά. Με λίγα λόγια, όπου υπάρχει ανάβαση, εκεί υπάρχει και συνάντηση. Θα πει ο Σαμουήλ στον Σαούλ, θα ανέβει στο όρος, μη φοβηθείς που έχουν τη φρουρά τους οι Φιλιστέοι, διότι κατά τη διάρκεια της ανάβασης, τότε θα συναπαντήσεις άθροισμα προφητών. Θα προφητεύσεις και εσύ τότε. Και θα μεταβληθείς εις άλλον άνθρωπο. Πότε μεταβάλλεται ο άνθρωπος εις άλλον άνθρωπο και δεν έχει ανάγκη τα υποκατάστατα και τα δεκανίκια του κόσμου αυτό? Όταν πληρωθεί με το πνεύμα το προφητικό, με το πνεύμα των προφητών. Αυτό είναι. Είναι το πνεύμα το Άγιον, γιατί είναι πνεύμα που αναγγέλει τα μέλλοντα. Είτε λοιπόν ο άνθρωπος είναι μικρός είτε μεγάλος, ό,τι και αν είναι, αν αυτό το πνεύμα τον πληρώσει, τον καλύπτει πλήρως. Και ξέρετε κάτι, αδέλφια, όταν το πνεύμα το Άγιο μας πληρώνει, έχουμε όλοι την ίδια ηλικία. Θα μου πεις, το λέει αυτό ο λόγος του Θεού, βεβαίως. Γι' αυτό και το λέω, γιατί μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Οι διακονίες οι οποίες δίνονται στην Εκκλησία και εργάζονται δι' Αγίου Πνεύματος, κατατείνουν σε τι? Στο να καταντήσουμε όλοι στην ενότητα της πίστεως αφενός και να αποκτήσουμε το μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Κυρίου. Δηλαδή, όταν εγώ πληρώνω με Πνεύμα Άγιο και ο Γιαννάκης πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο, στην δύναμη και την πλήρωση της πληρότητας του Αγίου Πνεύματος έχουμε την ίδια ηλικία, έχουμε την ίδια ωριμότητα, όσο και αν αυτό σου φαίνεται παράξενο. Και αν ετούτος εδώ έχει την ίδια ωριμότητα με μένα, γιατί εγώ και αυτός έχουμε την ίδια εμπειρία και το ίδιο πνεύμα μας πληρώνει, τότε ούτε και εκείνος, ούτε και εγώ, ούτε και εκείνος, ούτε και εγώ έχουμε ανάγκη να ξεδιψάσουμε στους ασσυριακούς ποταμούς, Αβανά και Φαρφάρ, τη στιγμή που υπάρχει ο Ιορδάνης. Αμήν. Αφού υπάρχει ο Ιορδάνης, τι να τον κάνεις τον Αβανά και τον Φαρφάρ? Επειδή είναι της μόδας, επειδή πάει έτσι το ρεύμα? Και λοιπόν, οι άλλοι ποταμοί καθαρίζουν από τη λέπρα? Στους άλλους ποταμούς βλέπεις τον ουρανό να ανοίγει? Γιατί εμείς ξέρουμε ότι ο ουρανός άνοιξε στον Ιορδάνη. Έτσι δεν είναι? Επομένως, στον Ιορδάνη ανοίγεται ο ουρανός. Στον Ιορδάνη καθαρίζονται οι λέπρες. Τι να πάμε να κάνουμε εμείς στους άλλους ποταμούς? Οι πεδιάδες είναι ενδεδειμένα πίμνια.
Ποιο είναι το μήνυμα εδώ? Όπου υπάρχουν εκδηλώσεις Πνεύματος Αγίου, εκεί ο Κύριος προσθέτει ψυχές. Τελείωσε. Αυτό είναι. Γιατί εκεί θα τραφούν. Όπου υπάρχουν εκδηλώσεις Πνεύματος Αγίου, σώζει ο Κύριος. Όπου το Πνεύμα το Άγιο κατεβαίνει, εκεί έρχονται οι άνθρωποι, γιατί έχουν ανάγκη. Και οι κοιλάδες είναι σκεπασμένες υποσίτου. Όπου το Πνεύμα το Άγιον δηλώνει εμπράκτος παρόν, τότε οι άνθρωποι, ακριβώς επειδή τρέφονται, επειδή λαμβάνουν μηνύματα, μένουν εκεί και δεν θέλουν να φύγουν. Πού να πάνε? Εκεί δεν συνειδητοποιούν ότι δεν έχουν τίποτε άλλο ανάγκη. Εκεί κατάλαβαν ότι μέχρι τώρα ανάγκες τους ήταν μία φαντασία. Ποια είναι η πραγματικότητα? Η πραγματικότητα είναι αυτή του Πνεύματος του Αγίου. Επισκέπτεται ο Θεός, ησυχάζει ο άνθρωπος. Οι κοιλάδες λοιπόν είναι σκεπασμένες υποσίτου και τότε αλαλάζουσιν και έτι υμνολογούσιν. Δηλαδή, όπου υπάρχουν ενέργειες Πνεύματος Αγίου, η Εκκλησία είναι καζάνι που βράζει, δεν είναι νεκροταφείο. Είναι ένας λαός που αλαλάζει γιατί? Όχι γιατί μπήκε γκολ, ούτε επειδή μπήκε τρίποντο, ούτε επειδή κερδίσαμε την πλειοψηφία. Για κανέναν λόγο από αυτά δεν αλαλάζει. Ούτε γιατί πήραμε το πρώτο βραβείο στην Eurovision. Όχι γι' αυτό. Αλλάζει γιατί? Γιατί ο αόρατος δια των ενεργειών αυτού γίνεται ορατός. Το πιστεύεις? Αυτό είναι όλο. Ο ορατός θέλει δια των ενεργειών του στη ζωή σου να γίνει ορατός για να τον δοξάζεις. Και όσο πιο πολύ τον δοξάζεις, τόσο πιο πολύ θα δοξάζεται στη ζωή σου. Αμήν.